κινητοποιήσει προανήγγυλαν οι συνταξιούχοι Αλεξανδρούπολη με φόντο την ολοκλήρωση τη τρίτη αξιολόγηση από την κυβέρνηση. Η περιφερειακή διαμαρτυρία των συνταξιούχων θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα του νόμου Εύρου στι 11 Οκτωβρίου, όπου και αναμένεται να δώσουν το παρόν και συνταξιούχοι από άλλε περιοχέ τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δεκδικώντα τη 13η και 14η σύνταξη, την άμεση απόδοση των συντάξεων, του εφάπαξ και των μερισμάτων, τα δικαιώματά του στην υγεία και ό,τι άλλο του έχει αφαιρεθεί. Όπω ανέφεραν οι ίδιοι, έχουν ήδη χάσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τι μειώσει των συντάξεων. Τους έως Βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε στους συνταξιούχους όλων των κλάδων της Αλεξανδρούπολης ότι την Τετάρτη 11 Οκτώβρη και ώρα 11 το πρωί γίνεται συγκέντρωση συνταξιούχων Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης από δράμα μέχρι και ορεστιάδα όλων των συνταξιούχων ΟΑΕ, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και τα λοιπά. Αυτή η απόφαση ελήφθη πριν από 15 ημέρες στην Θεσσαλονίκη που είχαμε μια σύσκεψη με τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών ΙΚΑ, ΟΕ και Δημοσίου. Και είπαμε και αναλάβαμε αυτή η συγκέντρωση να γίνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Τα προβλήματα των συνταξιούχων τα γνωρίζετε όλοι. Καθημερινά ακούμε για περικοπές. Καθημερινά ακούμε για αυξήσεις, καθημερινά ακούμε για περικοπές στα θέματα φαρμάκων και υγείας μας αυτό έχει παραγίνει φτάνει πια δεν αντέχουμε άλλο να σημειωθεί ότι στη συγκέντρωση συνταξιούχων Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Καβάλα Νικόλαο Μάρτη, αποφασίστηκε η διενέργεια φθινοπορεινών τοπικών κινητοποιήσεων, οι οποίε θα προηγηθούν τη περιφερειακή που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στην Αλεξανδρούπολη. Οι διαμαρτυρίε αναμένεται να αρχίσουν την 1η Οκτωβρίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων τρίτη ηλικία. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα νιώθουμε αδικημένοι και ψυχολογικά έχουμε γίνει ράκι. Από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε, απολύσει, έχουμε χάσει από το εισόδημά μας 20 με 50% λόγω των γνωστών περικοπών, 12 περικοπών και άλλων γνωστών που τα έχετε ακούσει κατά επανάληψη. Και εν μεταξύ το 2013, το, το 2019 με τον απεριβόητο νόμο 4387 του κ. Κατρούγκαλου θα χάσουμε άλλο 15 με 20%, άλλα 200 με 300 ευρώ. Επομένως δεν έχουμε πλέον κανένα άλλο περιθώριο προκειμένου να, να προσφέρουμε. Και εδώ το μόνο που έχουμε να προσφέρουμε είναι, είναι ο, ο αγώνας, τον οποίο έχουμε κάνει κάτι επανάληψη. Σε ό,τι αφορά την υποεξέλιξη διαδικασία τη τρίτη αξιολόγηση, διαπιστώθηκε ύστερα από τη συνεδρίαση του Euro Working Group την 5η-28 Σεπτεμβρίου πω υπάρχει καθυστέρηση ω προ την αποπληρωμή των χρεών του κράτου προ την αγορά αλλά και την έκδοση νέων συντάξεων, γεγονό που αναβάλει προ στιγμή την καταβολή τη υποδόση των 800 εκατομμυρίων ευρώ από τη δεύτερη αξιολόγηση. Να σημειωθεί ότι οι κινητοποιήσει των συνταξιούχων αποτελούν κομμάτι των συνολικών διαμαρτυριών που έχουν προγραμματιστεί εν ώψη τη τρίτη αξιολόγηση από σωματεία και συνδικάτα σε όλη τη χώρα. Το επόμενο διάστημα μπαίνουν από την κυβέρνηση τα νέα μέτρα, πάλι για τις μειώσεις των συντάξεων, του τρίτου μνημονίου. Θα είναι περικοπές και στις κύριες συντάξεις και στις επικουρικές, το ΕΚΑΣ το οποίο πάει να καταργηθεί πλήρως και μια σειρά άλλα μέτρα που όπως είναι η φορολογία των συνταξιούχων, η ατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Έτσι λοιπόν και εμείς. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα γιατί η επίθεση συνεχίζεται σε βάρος μας και εντείνεται και καλούμε όλου του συνταξιούχους να πάρουν μαζικά μέρο αυτή τη συγκέντρωση που διοργανώνουμε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα Αλεξανδρούπολης. θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλου του συνταξιούχου του ΕΚΑ να έρθουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 9 του Οκτώβρη, εδώ στο επιμελητήριο, στον τέταρτο όροφο, όπου θα κάνουμε έναν απολογισμό της δράσης μας. Κάναμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για όλα αυτά τα μέτρα που περνάνε ενάντια στους συνταξιούχους και να πω ότι θα πραγματοποιηθούν και οι εκλογές του Σωματείου στις 9 και 10 Οκτώβρη, από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 1 η ώρα το μεσημέρι, στην αίθουσα του επιμελητηρίου.